Τα πρώτα τμήματα της στέγης της δημοτικής αγοράς τοποθετούνται σταδιακά, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Έχει ολοκληρωθεί ήδη το δυτικό τμήμα. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί και το νότιο και σταδιακά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση. Η νέα στέγη θα είναι πιστό αντίγραφο αυτής που τοποθετήθηκε το 1913, όταν και εγκαινιάστηκε η δημοτική αγορά. Προβλέπουμε ότι τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση τουλάχιστον του μεταλλικού σκελετού και στη συνέχεια θα επανατοποθετηθούν πλέον τα κεραμίδια και όλα τα υλικά τα οποία έχουν εγκριθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα με την στέγη τοποθετείται τμηματικά και το νέο δάπεδο. Τα δάπεδα έχουν ήδη ολοκληρωθεί το κομμάτι των υλικών. Θα γίνουν οι επιπλέον εργασίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης. Και ταυτόχρονα φυσικά, και έχει σημασία αυτό, τρέχουν και άλλες εργασίες, η ολοκλήρωση της στατικής και της θεμελίωσης της αγοράς, καθώς και το κομμάτι παρέμβασης στην τυχοποία. Η Δημοτική Αρχή των Χανίων διαβεβαιώνει πως η άρση των εμποδίων του προηγούμενου έτους επιτρέπει την τήρηση του νέου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο την άνοιξη του 2025 η δημοτική αγορά θα μπορεί να παραδοθεί. Θα τηρηθεί, αυτή είναι η προσπάθειά μας και η συνεργασία με τον ανάδοχο, αλλά και φυσικά την επίβλεψη τεχνικής μας υπηρεσίας μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις για το νέο κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής αγοράς, από τις οποίες έχει καταστεί σαφές ότι θα προσανατολίζεται στην προώθηση τοπικών προϊόντων και στη διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας της.